διάφορες συζητήσεις. Οι συζητήσεις θα λάβουν χώρα τις επόμενες μέρες και εβδομάδες με πρωτοβουλία της κυβέρνησης και εγώ θα φροντίσω την εμπλοκή του Κοινοβουλίου της Σκωτίας. Θα μιλήσουμε με όλους τους πολιτικούς ηγέτες και θα απευθυνθώ φυσικά στο Κοινοβούλιο την Τρίτη. Επιπλέον, μετά την αυριανή συνάντηση του Σκοτσέζικου Υπουργικού Συμβουλίου, θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Τέλος, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο ζήτημα ενός δεύτερου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία. Το μανιφέστο της εκλογής μας είπε το εξής. Το Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει ένα άλλο δημοψήφισμα, εάν όμως υπάρχει μια σημαντική αλλαγή των συνθήκων, έτσι ώστε, όπως μάλλον για παράδειγμα, το να μην είναι πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Σκωτία. Η Σκωτία φυσικά θα εξετάσει τις συνθήκες και νομίζω ότι η επιλογή ενός δεύτερου δημοψηφίσματος θα τεθεί στο τραπέζι και είναι ήδη στο τραπέζι. Σαφώς λοιπόν υπάρχουν πολλές συζητήσεις που πρέπει να γίνουν πριν τις τελικές αποφάσεις, αλλά δεν πρέπει να προδικάσουμε τα γεγονότα. Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτών των συνομιλιών. Βάσει του άρθρου 50, το Ηνωμένο Βασίλειο θα βρεθεί σε ένα διετές πλάνο εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κοινοβούλιο θα δει αν ένα δεύτερο δημοψήφισμα είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτεί η θέση μας στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια τέτοια επιλογή. Τούτο σημαίνει ότι πρέπει εμείς να δράσουμε προς την προστασία του σκοτσέζικου λαού. Για να προστατέψουμε τη θέση μας, θα συνεχίσουμε να προετοιμάζουμε μια νομοθεσία που θα χρειαστεί έτσι ώστε να είναι έτοιμο ένα δυνητικό δημοψήφισμα, εάν το Κοινοβούλιο λάβει μια τέτοια απόφαση. Εν κατακλείδη, δεν είναι μια κατάσταση που ήθελα εγώ για τη Σκωτία ή για το Ηνωμένο Βασίλειο εν γέννη. Είναι όμως δική μου ευθύνη, σε ένα κλίμα αβεβαιότητας, να προσπαθήσω να μας οδηγήσω προς το μέλλον με ένα σκοπό. Ξέρω ότι πάρα πολλές συνομιλίες θα λάβουν χώρα την επόμενη περίοδο και πριν την τελική απόφαση η οποία θα ληφθεί. Το ζήτημα, ή μάλλον τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε, είναι πολύπλοκα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ψήφισαν ενάντια στην ανεξαρτησία και σήμερα επανεξιολογούν αυτή τους την απόφαση, τουλάχιστον σε μια μεγάλη τους πλειοψηφία. Ξέρω ωστόσο ότι δεν μπορώ να προδικάσω την υποστήριξή τους ή δεν επιθυμούν να εκφραστώ με έμεσες ιδέες. Θέλουν από εμένα να είμαι ειλικρινής και τίμια. Γι' αυτό λοιπόν έχει έρθει η ώρα η δική μου να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, έτσι ώστε να μας οδηγήσω προς το μέλλον, να οδηγήσω τη χώρα μας ενωμένη. Πρέπει αποφασιστικά να δράσουμε με ηρεμία και γι' αυτό είναι δικό μου καθήκον, όπως απορρέει από το θόκο μου. Η δική μου προτεραιότητα τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και μήνες είναι να δράσω προς το συμφέρον της Σκωτίας με τρόπο που θα μας ενώνει και δεν θα μας διχάζει. Επιτρέψτε μου επίσης να είμαι σαφής για το ακόλουθο. Ό,τι συμβαίνει είναι το αποτέλεσμα αυτού δημοψηφίσματος. Η Βόρεια Ιρλανδία αλλά και τα υπόλοιπα κράτη θα είναι οι γειτονές μας. Αυτό δεν το αλλάζει τίποτα, ούτε πρόκειται να το αλλάξει. Δεν θα θέλω κανένας να αμφιβάλλει επ' αυτού. Είμαι περήφανη για τη Σκωτία και για το πώς ψηφίσαμε χτες. Αποδείξαμε ότι είμαστε ένα σύγχρονο κράτος, μια σύγχρονη ανοιχτή χώρα. Και σαφώς δηλώσαμε ότι δεν θέλουμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι αποφασισμένη να κάνουμε οτιδήποτε χρειαστεί για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι φιλοδοξίες θα πραγματοποιηθούν. Επιπροσθέτως, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Κάμερον και εγώ έχουμε πολλές πολιτικές διαφωνίες και φυσικά μία εξ αυτών ήταν η διενέργεια του δημοψηφίσματος. Όμως η ηγεσία δεν είναι εύκολη. Ο Ντέιβιτ ήταν για 6 χρόνια πρωθυπουργός, είναι για 6 χρόνια πρωθυπουργός, είναι μια δύσκολη δουλειά πραγματικά και παρά τις διαφωνίες μας πρέπει να τον ευχαριστήσουμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην πατρίδα. Εύχομαι σε εκείνον και στην οικογένειά του κάθε καλό για το μέλλον.